θυμός που κρατάει ένα χρόνο μετά. Η Παόλα δεν ξέχασε τη συμπεριφορά των υπευθύνων του καναλιού ΜΑΔ και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής μας, ήρθε η σειρά της να τους γυρίσει την πλάτη. Το μουσικό κανάλι, σύμφωνα με το επαγγελματικό της περιβάλλον, έκανε στην Παόλα πρόταση για να εμφανιστεί στη φετινή βραδιά, κάτι που εκείνη αρνήθηκε και όχι μόνο. Απαγόρευσε στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν έστω και ένα τραγούδι της. Πόσες φορές θα σε φωνάξω πίσω, να μου καρφώσεις το μαχαίρι στη καρδιά. Τι είχε γίνει τον Ιούλιο του 2017 και οδήγησε στην οριστική, όπως μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται, ρήξη. Γυναίκα καλλιτέχνης της χρονιάς λοιπόν 2017. Έλα, Παολίνα, το Παολίνα, δικό σου, για να έχεις να αρχίσεις να μαζεύεις. Αυτή είναι η βράβευση της Παόλας ως καλύτερης Ελληνίδας καλλιτέχνηδος για το 2017. Παρέλαβε το βραβείο μαζί με την κόρη της Παολίνα. Στους τηλεοπτικούς δέκτες το στιγμιότυπο δεν μεταδόθηκε ποτέ, καθώς κόπηκε στο μοντάζ. Όπως κόπηκε η εμφάνιση με τον Γιώργο Θεοφάνους, αλλά και το τραγούδι για το μεγάλο φινάλε της Λαμπερής Βραδιάς, που με κόπο και πολλές πρόβες είχε ετοιμάσει η δημοφιλής τραγουδίστρια. Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί, να φύγω την απόφαση έχω πάρει. Ξέρω το καλό και το κακό μου, όλα παίξουν μέσα στο μυαλό μου. Έχω δικαστεί τον εαυτό μου, που με ξέρει σίγουρα. Έχοντας γιορτάσει τα γενέθλιά της και χωρίς να έχει την παραμικρή υποψία για όσα την περίμεναν, η Παόλα είχε μιλήσει με ενθουσιασμό στην εκπομπή μας λίγο πριν από την πρόβα Τζενεράλε. Μια χαρά, όλα καλά, γενέθλια λοιπόν. Μου ευχηθήκαν οι συνεργάτες. Τι λες στην ηλικία σου, γιατί είδαμε ένα κεράκι. Την έλεγα πάντοτε. Πρέπει να γυρίσετε πίσω να δείτε τα βίντεο που έχουν παιχτεί για να καταλάβετε, να θυμάστε βασικά πόσο είμαι. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε, η βράβευσή της έγινε, όμως τα στιγμιότυπα αυτά κόπηκαν από την τηλεοπτική μετάδοση. Αφορμή είχε σταθεί η κόντρα του μουσικού καναλιού με τη δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας. Μια κόντρα για την οποία πολλά ακούστηκαν και πολλά διαψεύστηκαν. Όπως ότι είχε προσυμφωνηθεί να δοθεί στην Παόλα και δεύτερο βραβείο. Κάτι που καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε. Ό,τι έχει μείνει.